Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω στο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος και των Νοσημάτων του Θώρακος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Επιστημονική Επιτροπή για την πρόσκληση και το Προεδρείο. Η δικιά μου ομιλία θα είναι για τον καρκίνο του πνεύμονα, τις μοριακές τεχνικές ταυτοποίησης. Δηλαδή θα δούμε πότε κάνουμε ποια εξέταση, με ποια μόρια, με ποια τεχνική και σε ποιους ασθενείς. Η δήλωση συμφερόντων μου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια φανταστική πρόοδο στον τομέα της μοριακής βιολογίας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεταφέρει την βάση της θεραπευτικής προσέγγισης του πνεύμονα από την κλινική και παθολογονατομική σε μοριακή πλέον. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα δεν αποτελεί μία νόσο. Μετά τον διαχωρισμό του σε μικροκυταρικό και μη μικροκυταρικό, συνέχισε ο διαχωρισμός σε πλακώδες αδενοκαρκίνωμα και σε άλλους υποτύπους και στη συνέχεια ο διαχωρισμός συνέχισε σε μικρότερα groups, μικρότερες ομάδες με συγκεκριμένα μοριακά προφίλ. Είδαμε πριν το αδενοκαρκίνωμα, μεταλλάξεις έχει και το πλακώδες καρκίνωμα, οι μεταλλάξεις αυτές είναι διαφορετικές και δεν είναι όλες actionable. Βέβαια, δεν συνέβη το ίδιο και στο μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, που τα τελευταία 20 περίπου χρόνια είμαστε ακόμα στην αρχή. Οι μοριακοί βιοδείκτες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι να εξεταστούν σε έναν ασθενή με μη μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, πρέπει να γίνει ο έλεγχος EGFR, ALK, ROS1, BRAF, NTRK Fusion και όσο αφορά την ανοσοθεραπεία και την δραστικότητα της ανοσοθεραπείας και σε ποιους ασθενείς, ο δείκτης PD-L1. Σύντομα θα πρέπει να ελέγχουμε και τις μεταλλάξεις του γονιδίου MET, την σύνδεξη του γονιδίου RET και λίγο παραπέρα, λίγο αργότερα, θα χρειαστεί να υπολογίζουμε πάντοτε και την μετάλλαξη K-RAS και συγκεκριμένα την G12C μετάλλαξη, όπως και τις μεταλλάξεις στο εξώνιο 20 του HER. Σε ποιους ασθενείς όμως πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος? Στους ασθενείς με μη μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα και μάλιστα από μη πλακώδες καρκίνο, πρέπει να γίνει ο έλεγχος του EGFR, ALK, ROS1, BRAF, NTRK και MET-RET σύμφωνα με τις αμερικάνικες οδηγίες, αλλά όπως είπαμε, οι ευρωπαϊκές οδηγίες φτάνουν μέχρι το NTRK και αυτό πρόσφατα. Σίγουρα θα γίνει και έλεγχος του PD-L1. Στον ασθενή με καρκίνο από πλακώδες επιθήλιο, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του PD-L1 και στη συνέχεια, αν πρόκειται για ασθενή νέο που δεν είναι καπνιστής ή καπνίστρια ή αν υπάρχει μεικτή ιστοπαθολογική εικόνα, τότε σίγουρα θα πρέπει και εκεί να γίνει ο έλεγχος των ίδιων μοριακών δεικτών. Βλέπουμε εδώ διάφορες μεθοδολογίες. Πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος? Θα γίνει με NGS, PCR, ανοσοστοχημία, έλεγχος με FIS. Το καθένα από αυτά έχει, σε καθένα από αυτά θα διαλέξουμε και κάποιο είδους μεθοδολογία. Σίγουρα όμως αυτό που προτείνεται είναι μεγαλύτερο εύρους, μεγαλύτερο προφίλ πολλών γονιδίων με NGS. Και σίγουρα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να μετέχουν σε κλινικές μελέτες. Από τη μια, δηλαδή, έχουμε το NGS, όπου είναι η διαγνωστική άγκυρα. Χρειάζεται σαν screening αρχικό, αλλά και σαν εργαλείο που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη της μετάλλαξης. Αυτό που κυρίως θα βρούμε εδώ είναι οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Και από την άλλη μεριά έχουμε την άνοση στο χημεία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο screening ή σαν confirmatory test πάλι, επιβεβαιωτικό test. Αλλά στην άνοση στο χημεία αυτό που θα υπολογίσουμε είναι πραγματικά η ύπαρξη ή όχι της επηρεασμένης πρωτεΐνης, την οποία θα στοχεύσει και η στοχεύουσα θεραπεία. Βλέπουμε εδώ τον πίνακα με όλες τις μεταλλάξεις που πρέπει να υπολογίσουμε αρχικά. Level of recommendation 1α, έχουμε για την μεταλλάξη του EGFR, του ALK, και για τον έλεγχο του PD-L1. EGFR μετάλλαξη μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε validated test, με NGS ή PCR. ALK rearrangement θα γίνει μέχρι τώρα το ιστορικό στάνταρ ήταν με FIS, αλλά και η ανοσοστοχημία πλέον κερδίζει πολύ, πολύ μεγάλο χώρο στον έλεγχο αυτών των μεταλλάξεων. Μετάλλαξη του ROS1 με FIS, αλλά και με NGS. Μετάλλαξη του BRAF με όλες τις μεθόδους. Μετάλλαξη της rearrangement του NTRK θα γίνει πάλι με ανοσοστοχημία ή με RNA NGS.
και ο έλεγχος του PDL1 θα γίνει μόνο με ανοσοστοχημία. Βλέπουμε εδώ τις οδηγίες, τον αλγόριθμο του ΕΣΜΟ για τον πλακώδη καρκίνο. Εδώ οι ασθενείς θα πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο για PDL1 και ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών θα πρέπει να κάνουν το μοριακό έλεγχο για τις υπόλοιπες μεταλλάξεις. Ενώ για το non-squamous καρκίνωμα βλέπουμε ότι θα πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο του ALK, BRAF, EGFR, ROS1 και πρόσφατα NTRK. Και στη συνέχεια, αν αυτά βρεθούν αρνητικά, θα συνεχίσουμε με έλεγχο του PDL1. Οι πιο συνηθισμένες μεταλλάξεις είναι εκείνες του γονιδίου EGFR και συγκεκριμένα το deletion, αφαίρεση στο γονίδιο 19 ή σημειακές μεταλλάξεις του γονιδίου 21. Και βλέπουμε δίπλα ότι οι ασθενείς που φέρουν αυτές τις μεταλλάξεις έχουν πολύ καλή, πάνε πάρα πολύ καλά με τους αναστολίες του EGFR. Και εδώ βλέπουμε ότι οι ασθενείς που φέρει μετάλλαξη EGFR μπορεί να πάρει οσιμέρτινιμπ, τζεφίτινιμπ, μπερλότινιμπ, αφάτινιμπ, εντακομίτινιμπ. Το ίδιο ακριβώς και με το ισοδηγείο στο NCCN. Συνεχίζουμε στη δεύτερη μεγάλο group, που είναι η μεταλλάξη σε ALK. Η μετάλλαξη αυτή απαντάται σε 2 με 5 και κατά άλλους 2 με 7% των ασθενών. Συνήθως οι ασθενείς είναι πιο νέοι, δεν έχουν ή έχουν καπνίσει λίγο. Η πρώτη μέθοδος για την εκτίμηση της ALK αναδιάταξης είναι η FIS. Είναι ο έλεγχος με FIS, με φθορίζον νησί του υβριδισμό. Όμως, η δημοσίευση πολλών μελετών, όπου γίνεται, όπου ελέγχθηκε η μέθοδος FIS και συγκρίθηκε με την μέθοδο της ανοσοστοχημίας, βλέπουμε ότι τα επίπεδα ήταν συγκρίσιμα και υπήρχε πολύ καλή ευαισθησία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Μετά από το 2018, από το 2018 και μέχρι σήμερα, η ανοσοστοιχημία να θεωρείται μια άλλη εναλλακτική μέθοδος εισάξια της FIS. Εδώ βλέπουμε κάποιες γραφικές παραστάσεις από μελέτες που φαίνεται ότι οι ασθενείς με ALK μετάλλαξη που θα πάρουν ALK αναστολία θα πάνε εξαιρετικά καλά. Η οδηγία λέει ότι πρέπει να πάρουν αλέκτινιπ ή κριζότινιπ ή σερίτινιπ ή μπριγκάτινιπ ή ενσάρτινιπ. Τα ίδια ακριβώς λέει και η Αμερικάνικη Οδηγία. Συνεχίζουμε με τη μετάλλαξη BRAF, η οποία απαντάται σε καπνιστές, πρώην καπνιστές ή καπνιστές. Η μετάλλαξη αυτή είναι λίγο πιο σπάνια, είναι με 4%. Η μεθοδολογία είναι ή με real-time PCR ή με NGS. Τα φάρμακα που θα λάβουν οι ασθενείς θα είναι το συνδυασμό στα BRAF με τραμέτινιπ ή χημειοθεραπεία. Και πάλι από το NCCN βλέπουμε ότι τα φάρμακα είναι ίδια. Συνεχίζουμε με τη μετάλλαξη ROS1. Η μετάλλαξη ROS1 απαντάται και αυτή γύρω στο 1 με 2%. Απαντάται σε ασθενείς που δεν είναι καπνιστές, κυρίως οι γυναίκες νεαρότερης ηλικίας και απαντάται κυρίως σε triple negative ασθενείς, δηλαδή σε ασθενείς που είναι αρνητικοί για το EGFR, αρνητικοί για το ALK και αρνητικοί για το KRAS. Ο έλεγχος θα γίνει με FIS, με ανοσοστοχημία ή μεθοδολογίες NGS. Και τα φάρμακα που θα πρέπει να λάβει ο ασθενής είναι κριζότινιμ, λορλάτινιμ, εντρέκτινιμ ή ρεποκρέτινιμ. Τα ίδια ακριβώς είναι και στις αμερικάνικες οδηγίες. Η σύνδεξη του NTRK είναι η τελευταία μετάλλαξη που πλέον πρέπει να ελέγχεται και που μπήκε στις οδηγίες του ΕΣΜΟ τον Σεπτέμβριο του 20. Είναι πιο σπάνια, είναι 0,3%, αλλά είναι actionable μετάλλαξη, άρα έχει μεγάλη σημασία για τον ασθενή που τη φέρει να λάβει το φάρμακο που πρέπει, το σωστό φάρμακο. Οι μεθοδολογίες ελέγχου είναι με FIS, με ανοσοστοχημία, PCR και NGS. Και εδώ φαίνεται ότι οι οδηγίες, οι αμερικάνικες πλέον μόνο, γιατί στις ευρωπαϊκές δεν έχει περάσει σε αλγόριθμο ακόμα, ο ασθενής θα πάρει larocrectinib ή entrectinib. Και συνεχίζουμε με την μετάλλαξη στο εξώνιο 14 του ΜΕΤ. Λίγο πιο συνηθισμένη, 3 με 4% στους ασθενείς με μη πλακώδες, μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Ο τρόπος που θα ελέγξουμε είναι NGS. Πιο ευαίσθητο είναι να γίνει έλεγχος του RNA με το NGS. Και εδώ, σύμφωνα με τις οδηγίες, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει καπμάτινιπ ή τεπότινιπ. Η μετάλλαξη, το Fusion, η σύνδεξη του RET απαντάται σε 1 με 2%. Η μετάλλαξη αυτή θα ελεγχθεί με DNA NGS.
αλλά είναι πιο ευαίσθητο το RNA-NGS. Οι ασθενείς αυτοί θα λάβουν selpercatinib. Είναι το φάρμακο το οποίο έχει πάρει approval από το FDA, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα approval από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Ασθενείς στην Ελλάδα μπορούν να λάβουν το φάρμακο, γιατί συμμετέχουμε σε κλινική μελέτη που ασθενείς μπορούν να λάβουν το φάρμακο και εμείς από το Διαβαλκανικό και η Πανεπιστημιακή Κλινική του Παπα-Νικολάου. Οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν, όπως φαίνεται εδώ, το selpercatinib ή το pralsetinib. Και βλέπουμε εδώ συνολικά τον αλγόριθμο όπως ήταν πριν τον Απρίλιο του 2020. Η μετάλλαξη που έπρεπε να ψαχτεί ήταν η GFR για το ALK, ROS1, BRAF, NTRK. Στη συνέχεια έχουμε τον Οκτώβριο του 20 την προσθήκη της σύνδεξης του RET και, το εξόνιο, και τον έλεγχο για το εξόνιο 14 του MET. Και πάμε στο άμεσο μέλλον, εδώ κοντά, όπου φαίνεται ότι θα προσθεθούν και η μετάλλαξη και ο έλεγχος των μεταλλάξεων του KRAS, συγκεκριμένα G12C, και μεταλλάξεις στο HER2. Αυτές οι πιο σπάνιες μεταλλάξεις είναι actionable και αυτές. Το φάρμακο Sotorasib φαίνεται ότι έχει καλό overall response στους ασθενείς που έχουν τη μετάλλαξη και άλλα φάρμακα έχουν ελεγχθεί για τη μετάλλαξη του εξονίου 20 του EGFR, όπως και έχουμε φάρμακα αποτελεσματικά για τις μεταλλάξεις του HER2. Και περνάμε τώρα στον έλεγχο του PD-L1. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο μπερδεμένα. Έχουμε πολλά διαφορετικά συστήματα ελέγχου. Έχουμε 2 διαφορετικές πλατφόρμες και 4 διαφορετικά αντισώματα. Όπως φαίνεται εδώ, οι πλατφόρμες είναι DACO και VENDANA και τα αντισώματα είναι 4, ανάλογα με το ποιο χρησιμοποίησε κάθε μία από τις εταιρείες ανοσοθεραπείας για να λάβει έγκριση στο φάρμακό της. Εδώ συνολικά βλέπουμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν PD-L1 πάνω από 50% μπορεί να λάβουν είτε ανοσοθεραπεία μόνο στην πρώτη γραμμή ή συνδυασμό χημειοθεραπεία με ανοσοθεραπεία. Και οι ασθενείς που έχουν έκφραση PD-L1 από 1 και πάνω μέχρι 49 όμως, δεν θα μπορούν να λάβουν πρώτη γραμμή ανοσοθεραπεία μόνο, αλλά θα λάβουν χημειοανοσοθεραπεία. Το TMB είναι άλλος ένας δείκτης που χρησιμοποιήθηκε στην ανοσοθεραπεία. Φάνηκε από την αρχή ότι υπόσχεται πάρα πολλά και στηριχθήκαμε πολύ πάνω του, αλλά φαίνεται τελικά ότι δεν είναι τόσο ωφέλιμος. Τι είναι όμως το TMB? Το TMB είναι ο αριθμός των μεταλλάξεων ανά μεγαβάση. Όσο πιο πολλές μεταλλάξεις, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα ο ασθενής να απαντήσει καλά στην ανοσοθεραπεία. Άρα, στους ασθενείς με μικροεκταρικό καρκίνο του πνεύμονα πρέπει να γίνει μοριακός έλεγχος για όλους αυτούς τους δείκτες που αναφέρθηκαν πριν, είτε με τεχνικές NGS, είτε με ανοσοϊστοχημία. Αλλά για τα νοσολογικά τεστ και συγκεκριμένα του PD-L1, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει μόνο με ανοσοϊστοχημία. Αλλά πριν από όλα αυτά τα τεστ, πρέπει να έχουμε στα χέρια μας σίγουρα την ιστολογική διάγνωση. Αυτό είναι ένα, και τελειώνοντας, αυτό είναι ένα slide που έχω πάρει από το JTO, πρόσφατα δημοσιεύτηκε το 2020 από τον Βαζάρο, όπου στην πραγματικότητα φαίνεται ότι για κάθε συγκεκριμένη μετάλλαξη σε καθένα από τα συγκεκριμένα εξόνια υπάρχει πρόταση να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό TKI. Άρα βλέπουμε πόσο πολύ στοχευμένη και προσωποποιημένη πλέον γίνεται η θεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπάκα, για μια πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση. Θα κάνουμε τις ερωτήσεις όλες στο τέλος, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ευχαριστώ πολύ.